Μέχρι το 2030, τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας πρέπει να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα πλοία που αγκυροβολούν σε αυτά. Στο συνέδριο Shipping Finance συζητήθηκαν οι προκλήσεις που συνεπάγεται η ενεργειακή μετάβαση των λιμανιών, τόσο για τις υποδομές, όσο και για το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη χρηματοδότηση βέβαια. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο, το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν. Για να έχει ρεύμα ένα κρουαζιερόπλοιο που δένει σε λιμάνι, είναι υποχρεωμένο να κρατά ανοιχτές τις μηχανές. Κάθε ώρα παραμονής του εκλείει την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπουν 7.000 αυτοκίνητα και μονοξίδιο του αζότου που αντιστοιχεί σε 45.000 κινητήρες γιοταχή. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι μέχρι το 2030 τα λιμάνια πρέπει να έχουν εξηλεκτριστεί, δηλαδή να τροφοδοτούν με ρεύμα τα εγκυροβολημένα πλοία. Στην Ελλάδα το έργο πιλότος θα είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. If you're asking for 10 megawatts, it means that you're asking for 2,100 houses. Ιγουμενίτσα has 10,000 people, the whole area. It means 2,000 houses. So in reality what we have been asked is to add one more Ιγουμενίτσα to Ιγουμενίτσα. Στον Πειραιά αρχικά θα κατασκευαστούν 5 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων για την ακτοπλοεία με εκτιμόμενο κόστος 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο πλήρης εξηλεκτρισμός θα απαιτήσει χρόνο, καθώς είναι σύνθετη και δαπανηρή υπόθεση. For 2023, we had between 15 and 16,000 arrivals and departures. You understand how big are the volumes. We need to transform the port to an energy hub. Meaning we want to make the ports active energy players. 30 συνολικά ελληνικά λιμάνια θα πρέπει να έχουν εξηλεκτριστεί μέσα στα επόμενα 16 χρόνια. The green, by all means, must be able to support the market, which means we need to encourage the upgrade of the infrastructure. Η Ιταλία έχει θέσει ως στόχο τον πλήρη εξηλεκτρισμό των λιμανιών της έως το 2026.